Καλημέρα κύριε Καβαδάκη. Βλέπουμε σήμερα είναι οι εκλογές, οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, με αρκετά μεγάλη προσέλευση, πολύς ο κόσμος που έχει έρθει για να αναδείξει τον νέο αρχηγό ή την νέα αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να μας πείτε λίγο επί της διαδικασίας και αναφορικά με την εκλογική αυτή αναμέτρηση που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου ή νέας Προέδρου του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πραγματικά η προσέλευση είναι εντυπωσιακή και εδώ τοπικά στο νησί της Κου, αλλά και στα γειτονικά νησιά που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης νομαρχιακής μας και πανελλαδικά η ενημέρωση που έχουμε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Αυτό δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατός, είναι εδώ για να αντιπαλεύσει τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 8 η ώρα το πρωί, χωρίς προβλήματα, με μια καθυστέρηση λίγο στους ανθρώπους που περιμένουν στις ουρές, γιατί είναι πάρα πολύ. Πάνω από 100 άτομα μέχρι στιγμής έχουν έρθει και έχουν ψηφίσει. Θεωρούμε ότι μπορούμε και να φτάσουμε και να μην πω ότι ξεπεράσουμε και το νούμερο των ψηφοφόρων της 15ης του Μάη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η συμμετοχή και στο νησί μας και στον πολιτιστικό και στον εκλογικό κέντρο που έχουμε στην Αντιμάχια. Οι εφορευτικές επιτροπές είναι από το πρωί στην θέση τους, διεκπεραιώνουν με απόλυτη επαγγελματισμό, με απόλυτο επαγγελματισμό θα έλεγα, και υπευθυνότητα την εκλογική διαδικασία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία. Αναφορικά τώρα επί της διαδικασίας, επειδή είπατε ότι 8 η ώρα το πρωί άνοιξαν οι κάλπες και 8 η ώρα το βράδυ θα κλείσουν. Λοιπόν, πότε θα μπορούμε να έχουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, ένα ασφαλές αποτέλεσμα για την ετοιμιγορία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ? Στις 10 η ώρα το βράδυ θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, ίσως κρατήσετε και λίγο παραπάνω. Πιθανόν, εάν δούμε ότι συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου, θα το κρατήσουμε και παραπάνω όσο χρειαστεί για να εξυπηρετηθούν τα μέλη, οι ψηφοφόροι και οι δεν έχει αρκετοί ξενοδοχοί υπάλληλοι, οι οποίοι θέλουν να ασχολάσουν και να έρθουν να ψηφίσουν το βράδυ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.